Δεν είστε μόνο εσείς το εσύ, κύριο. Ναι, είναι πάρα πολύ. Δεν είστε μόνο εσείς το εσύ. Δεν είναι το εσύ μόνο αυτοί που φωνάζουν οι αριστεροί. Το εσύ είναι και οι άλλοι όλοι οι κανονικοί άνθρωποι που δουλεύουν κάθε μέρα. Καταλάβατε. Είδα τα κουμπί και φωνάζει απ' έξω. Δεν σε βλέπω. Δεν τρέπεστε. Μα τι θα πείτε σε αυτό. Αλλά ηρεμία και σεβασμό. Ηρεμία και σεβασμό. Μόλι μου κάνετε την μισή ώρα, δεν ενδιαφέρον εγώ το εσύ. Θα μάθει και γίνεται το εσύ, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ηρεμία, αν θέλετε να πείτε πρώτα, θα κάνετε να πείτε πρόταση. Πρόταση, πείτε μου. Πρόταση. Πέστε προσωπικό. Είμαι εδώ, η κατάσταση είναι ίδια. Και χειρότερη. Εγώ λοιπόν σας πήρα, είχε 49. Και τώρα έχει 71. Όλο τάζεται και όλο τίποτα. Μα τι τάζεται, σας λέω το νούμερο. Πόσο είχε το 19, πόσο είχε σήμερα. Μην μου λέτε ότι είναι χειρότερη η κατάσταση. Δεν σταματάνε καν. Ψέματα είναι. Η ζωή μας όλοι έχουμε δώσει. Για να πάρουμε να. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να αλλάξει. Κατερίνα, το τέλος έχει αλλάξει όνομα. Λέγεται τέλος κλιματικής αλλαγής για κάποιους λόγους. Εσείς που το ζείτε το νοσοκομείο, δεν πιστώνετε ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει αυξηθεί το νοσοκομείο. Δεν έχει ψεύτη κατά νούμερα από εδώ μπροστά. Δεν έχουμε 60 παραπάνω από το 19. Ίσως είναι πολύ τομεί, συγγνώμη, που δεν θέλουμε. Δηλαδή, και καθορίστριες δεν έχουμε τηλεφωνητή. Δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν έχουμε πανεπιστήμιες οξύ. Εσύ διοικητή μου λες, έχουμε παράλληλο κέντρο και αυτόματο. Εγώ ο υπουργός θα πιστεύω εδώ. Καταλάβετε. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό. Όχι. Όχι, συγγνώμη. Αυτόματο τηλεφωνικό. Γιατί πιστεύω ότι είναι λογική πρόταση. Και καρδιόλογο. Και καρδιόλογο, μπράβο. Άλλη πρόταση έχετε για το υπουργό, γιατί μπορεί να κάνουμε. Παιδιά. Συγγνώμη, τη φασαρία. Όχι, φασαρία. Όχι, όχι. Εγώ δεν είμαι και κανένα γκάντι. Δεν το βρίσκω. Όσα υπόθηκαν είναι ιδιωματικά και δεν τολμά κανένα να τα κάνει καλά. Και επειδή εκπροσωπώ το χειρουργικό τομέα, δεν θα ήθελα να πάνε στράφη. Γιατί και η πρόεδρο που ελπίζω ότι ο χειρουργικό τομέα είναι από του καλύτερα στελεχωμένου. Τρεις ειδικότητε στην Βουλή, τρία έναν κουρίλα. Η κυρία Καβαλά έκανε και πρόσφατα εκπαίδευση στο Καταράκτη. Νομίζουμε με την προμήθεια θα αρχίσει και αυτό και με τη σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα και τους δύο ρηλάδες. Πολύ πιθανόν να αρχίσουμε και με, και με τον ρηλά κάποιες μικροεπιβάσεις, γιατί ξέρουμε τι γίνεται στα παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς η μεταφορά είναι πολύ. Για τα επίγοντα που υπόθηκε πολύ, όντως είναι η βιτρίνα του νοσοκομείου. Δεν είναι επαρκώς στελεχωμένοι, είναι με αγροτικούς βασικά και με την ευκαιριακή συγκυρία των γενικών και των ειδικοτήτων. Ίσως θα μπορούσε να γίνει, ξέρουμε ότι τα αυτόνομα τμήματα είναι πάνω από 200 κλινικές κτλ. Ίσως μια άλλη μορφή για τα νησιωτικά νοσοκομεία ή μια αυτόνομο, θα βρείτε εσείς μια λέξη που να έχει ένα δικό του λειτουργικό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μειωθούν και τα δικαιολογημένες αναμονές απ' έξω. Εμείς έχουμε κάνει ένα σύστημα διαλογής, προχωράει. Θα μπορείτε να το δείτε, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό μπορεί να προχωρήσει, γιατί. Θα είχε νόημα, όχι τώρα με το καλοκαίρι, το χειμώνα που πέφτει και. Κάποιοι γιατροί σας να εκπαιδευτούν στα χρήματα που είναι. Να έρχονται δηλαδή κάποιες εβδομάδες. Αυτό που ήθελα να πω για εκπαίδευση είναι κάτι βασικό, γιατί μιλάμε για τους αριθμούς και την ποσοτική κάλυψη. Αλλά να έρθει ένας ο οποίος δεν έχει ιδέα από επίγον και έχει άλλη κουλτούρα, ό,τι διαχείριση επίγοντος, δεν θα είναι επωφελής η πρόσκληση. Νομίζω ότι η εκπαίδευση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Διάθεση υπάρχει από του γιατρού. Για οπτικά ισχυρική σε κάποια συνέδρια, τουλάχιστον όπου μετέχει το νοσοκομείο με μια εισήγηση με οργανωτική επιτροπή γιατρό. Και αφού έχει αποδειχθεί το ότι αυτή η γνώση θα εφαρμοστεί όταν γυρίσει. Γιατί αν πάω εγώ, ας πούμε, ως αναισθησιολόγος και δω τι είναι ο ήλιος στον καταράκτη, δεν θα το αποδώσω. Πρέπει να είναι επιλεγμένα. Δηλαδή, το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να επιλέξει τι και ποια θέματα θα ακολουθήσουν. Έχουμε πετύχει πολλά πράγματα στην αυτοοργάνωση για τη μετώπιση εκτάκτων αναγκών. Έχουμε με πρόταση που έχει μπει κάνει ομάδα εθελοντική άμεση επέμβαση. Έχουμε κάνει άσκηση ετοιμότητα σε μεγάλη κλίμακα και σε μέτρα. Μάλιστα, 31 είχαμε και εκπαιδευτική ημερίδα που μπορούσε να στηρίξει τις αίτησεις και πολύ το ενδιαφέρον των γιατρών για την διαχείριση. Άρα δεν είναι όλα μαύρα τελικά. Όχι, δεν είναι, αλλά ζωή, αλλά το θεωρώ έργο ζωή. Από το 1995.
το πρώτο ιατρείο πόνου που ιδρύθηκε στην Ισλαμική Ελλάδα. Λειτουργεί συνεχώς άσχετα με μέρες και τέτοια και για τους συνεχόμενους και για τους εξωτερικούς ασθενείς και με κατοίκονη νοσηλεία. Μάλιστα για την κατοίκονη νοσηλεία έχουμε κάνει, είμαστε και το μόνο νοσοκομείο που έκανε έτοιμα στην περιφέρεια να ενταχθεί στο ΑΕΣΠΑ 2025 για κατοίκονη νοσηλεία και παλιά στοχευμένη θεραπεία και κάποια 35 είναι που μεταφέρονται. Που μεταφέρονται, που πηγαίνουν στην Αθήνα και τα 125 τα περιστατικά. Εκτός από αυτού, είστε και ο πρώτος που τα ακούει και ανακοινώνεται. Γίνεται και εσένα, επειδή είναι πολύ αυξημένος ο αριθμός των καρκινοπαθών στο νησί. Μας ανησύχησε, λέμε κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί τόσος. Και έχουμε κάνει συνεργασία με το Εξελίσσεται, με το ΕΚΠΑ, με το Τμήμα Επιδημιολογίας, να δοθούν τα στοιχεία από αυτούς που νοσηλεύονται τα δύο τελευταία χρόνια, ώστε να βρεθεί μία φόρμουλα. Αυτό όμως που λέω, για να μην το πάρω όλο πάνω μου, αν δεν ήταν η προϊσταμένη της παθολογικής και η γραμματιακή υποστήριξη από την κυρία Νέζη, τη ρεΐση εδώ την γραμματεία, θα ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά θέλω να πω ότι και αν αναγνωρίζετε αυτό που γίνεται και υπάρχει ηθική ικανοποίηση, και δεν έχουμε δά και τόσες δυνατότητες για να παρέχουμε όλα αυτά που όμως παρέχονται με κάποιον που προσπάθει και το φιλότιμο. Ίσως όμως η θέση του ογκολόγου να το σκεφτείτε, ότι είναι πολύ, ίσως ας είναι και με μια μετακίνηση κάθε μήνα, γιατί και αυτός που έρχεται ο ιδιώτης έτσι ας πάμε τώρα να προκυρήσουμε πρώτα στους μαθόντες. 24 ώρη κάλυψη η ιατρονοσηλευτική στοκή, γιατί έρχονται, απασχολούν το ασθενοφόρο μας. Και το μοναδικό ασθενοφόρο που έχουμε σε λειτουργία, ίσως θα μπορούσε να υπάρχει ένα βανάκι όπως επικόβητη, κάτι ένα μεταφορικό μέσο λιφότης και βασικά να είναι ένας ιχνός. Δηλαδή κάποια περιστατικά να μην φέρονται και φορτίζουν από τον τάδε. Και επειδή όλα αυτά για να πραγματοποιούνται και να μπορούν. Λοιπόν, στα πλαίσια της περιοδίας μου στα Δωδεκάνησα, ξεκίνησα με επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Νήσου ΚΟ, για το οποίο ως γνωστόν είχαμε και τις δημόσιες συζητήσεις στο περιμένο διάστημα στη Βουλή σε σχέδιο στη διάταξη. Είχα συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου, με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Νήσου ΚΟ. Από παρεξήγηση γράφτηκε ότι δεν επρόκειτο να δω την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Αντιθέτως, η πρόθεση ήταν να πάω στα γραφεία του, αλλά δεν ήταν εφικτό αυτό από τη δική του πλευρά. Το λέω παρενθετικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάω οπουδήποτε και να μην δω τον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο ή τον Οικείο Σύλλογο των Γιατρών του ΕΣΥ ή τον Οικείο Σύλλογο των Εργαζομένων. Όλοι αυτοί είναι εξ ορισμού και αξιωματικά προσκεκλημένοι μου σε κάθε μου επίσκεψη. Είχαμε μία πολύ διεξοδική συζήτηση. Αποφασίσαμε να προκηρύξουμε άμεσα το μήνα Σεπτέμβριο και τις 4 καινές θέσεις των παθολόγων, όπου με τα νέα κίνητα και το νέο πλαίσιο πιστεύω θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερη επιτυχία από ό,τι στο παρελθόν και του χρόνου την εποχή των νοσοκομείων να είναι σε πολύ πιο εύρυθμη λειτουργία από ό,τι είναι σήμερα. Το νοσοκομείο έχει προβλήματα, δεν αντιλέγω, δεν είναι όλα μαύρα, ακούστηκαν και πάρα πολλά καλά λόγια για αυτά που γίνονται στο νοσοκομείο. Να πω μόνο ότι έχει αυξηθεί ο τακτικός του προϋπολογισμός τελευταία πενταετία κατά 42% από τα 3.300 στα 4.200, που είναι μια μεγάλη διαφορά για ένα επαρχιακό νοσοκομείο, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως για το νησί. Έχω δώσει τις σχετικές οδηγίες να ανοίξουμε και θέσεις επικουρικών αλλά και θέσεις με μπλοκάκι οπουδήποτε χρειαστεί και αμέσως μετά την προκήρυξη των παθολόγων θα ακολουθήσει η προκήρυξη και για τους καρδιολόγους, όπου θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Τσετίνη που επέστρεψε στο νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε το νοσοκομείο πώς θα πάνε οι προσκλήσεις και σε λίγους μήνες θα είμαι πάλι εδώ αφού έχουμε τα αποτελέσματα αυτών των προσκλήσεων για να δούμε ότι αυτά που αποφασίσαμε γίνονται πράξη. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση του νοσοκομείου. Δίνει μάχη υπό αντίξωες συνθήκες και κυρίως τον άμεσο όμως συνεργάτη, τον κύριο διοικητή της Δευτέρας Βιονομικής Περιφέρειας, ο οποίος με μεγάλες θυσίες καταφέρει να κρατάει το σύστημα να λειτουργεί παρά την πρόκληση που δημιουργεί η νησιωτικότητα. Τώρα είμαστε διαθέσεις για κάθε τυχόν ερώτηση. Δούμε στο κομμάτι της υποστελέχωσης που σας είπαν για τους παθολόγους που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του νοσοκομείου της ΚΟ. Αναφέρθηκαν βέβαια και στο ακτινολογικό αλλά και για μια θέση παιδιά του. Αυτές οι θέσεις υπουργέ μου θα προκυρηθούν και γιατί είναι 14 άγονες οι προκηρύξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κίνητρα τα οποία έχετε ανακοινώσει προφανώς εδώ στην ισιωτική χώρα δεν ευδοκιμούν. Δεν πρέπει ίσως να αλλάξουν, να αλλάξουν αυτά τα κριτήρια. Καταρχάς θεσπίσαμε καινούργια κίνητρα τώρα.
προκήρυξη με τα νέα κίνητρα δεν έχουμε ξανακάνει. Θα κάνουμε για πρώτη φορά. Οι δύο βασικές αλλαγές μας δεν είναι αισιοδοξία σε σύντομο παρελθόν, είναι θεσπίσαμε πολύ περισσότερα κίνητρα. Ένα και δύο θα προκύψουμε ταυτόχρονα και τις τέσσερις θέσεις. Πιστεύουμε ότι με αυτές τις δύο κινήσεις θα έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Θα το δούμε. Όσον αφορά η Υπουργέ, την ένταση που δημιουργήθηκε νωρίτερα με τον Σύλλογο Εργαζομένων και την στιχομηθεία που είχατε με την Πρόεδρο, στο τέλος Εγώ δεν έπρεπε ίσως να ανεβάσω τον τόνο. Κάποιο σημείο και έπειτα ήταν λίγο, όπως θέλετε, από την αρχή είχαν έρθει βασάρια. Δηλαδή, ενώ ήταν προσκεκλημένοι μας, κάθισαν απ' έξω και φωνάζανε. Ενώ είχαμε τόσο κόμμα και μιλάγαμε με τους γιατρούς, το προσωπικό, δεν αρνήθηκα σε κάποιον να μου μιλήσει. Θέλω να δημιουργήσουν μια συζήτηση. Μα εδώ ήμουν, δεν το άκουσα, όπως είπα, λέτε μέσα, από την αρχή. Δεν υπήρχε να αποκλείσω όταν σου λέω. Δεν το γνώρισαν. Ωραία, ας το αφήσουμε. Αυτό που σίγουρα δεν δέχομαι ποτέ είναι η ιδέα του μονοπωλίου του ενδιαφέροντο για το ΕΣΥ. Για το ΕΣΥ ενδιαφερόμαστε όλοι. Πρωτίστως εγώ ως υπουργός. Αλίμονο αν είμαι υπουργός υγείας και δεν ενδιαφερόμαι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Θέλω να σας ξαναπώ κάτι που είναι γνωστό σε όσα ασχολούνται της υγείας. Το έλλειμμα ιατρικού και νοσηλευτικού ανθρωπίνου δυναμικού σήμερα στην Ευρώπη είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας. Όχι της Νησουκό, όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας σήμερα. Και στην τελευταία σύνοδο Υπουργών Υγείας Βρυξέλλες, το άρθρο 1 της κοινής μας διακήρυξης ήταν τι θα κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει αυτό το έλλειμμα. Θα ήταν πολύ οξύμορο να υπήρχαν τόσο εύκολες λύσεις, όπως νομίζει η κυρία Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, και εμείς θα θέλαμε να το κάνουμε γιατί έχουμε κάποιος κακία προς το ΕΣΥ. Ούτε το ΕΣΥ θέλουμε να κλείσουμε, ούτε να το ιδιωτικοποιήσουμε, ούτε όλα αυτά. Όπως βλέπετε εδώ, γίνεται το νοσοκομείο πολλές ιδιωτικές μονάδες. Διαφυγή θα μου τους βλέπεις. Δεν έγινα τώρα επιθετία μου. Προφανώς πάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς δεν λέμε θα υπάρχει ιδιωτική υγεία. Θα υπάρχει ιδιωτική υγεία. Αλλά μην έχουμε αυταπάτες. Ο κορμός του συστήματος υγείας της χώρας θα είναι πάντα το ΕΣΥ. Πάντα. Όποια κυβέρνηση για να έρθει, όποιος υπουργός για να έρθει, ο κορμός του συστήματος θα είναι πάντα το ΕΣΥ. Ακολουθεί με το Κέντρο Υγείας Αντιμάχιας. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε κάποιο σχεδιασμό τι θα γίνει και καθώς έχουν ακουστεί και διάφορα σενάρια περί ιδιωτικοποίησης του. Και ένα σενάριο ιδιωτικοποίησης του Κέντρου Υγείας Αντιμάχης. Είχα ασχοληθεί και στην προηγούμενη μου θητεία, κάπου το αισθάνομαι σαν ντεζαβού, λένε να λέμε κάπου τα ίδια 10 χρόνια μετά. Έχουν γίνει προσπάθειες, έχουν πάει κάποιοι γιατροί, δεν έχουν αποδώσει το μέτρο που θέλουμε. Θα επανέλθουμε με πρώτη αντιμάχια πιο σοβαρή. Δεν κάνουμε αυτό, με συγχωρείτε. Αλλάξαμε όλο το πλαίσιο των άγωνων. Η οικία θα βγει εντός αυτού του μηνός. Ένας γιατρός που θα πηγαίνει σε ένα άγωνο νοσοκομείο όπως είναι οικός, ένα νοσοκομείο που έχει διαδοχικές άγωνες προσκλήσεις, αυτόματα πηγαίνει στην κατηγορία του άγωνου, έχει σοβαρό οικονομικό όφελος. 3.200 ευρώ επιπλέον το χρόνο όλο το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, 7.600 το χρόνο και 7.200 σε εξειδικότερο που είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Αυτό για το ελληνικό κράτος δεν είναι λίγα χρήματα, είναι αρκετά χρήματα. Ένα δεν είναι τυχαίο όμως ότι οι περισσότεροι γιατροί στην χώρα μας βλέπουμε ότι φεύγουν εκτός της χώρας μας και ακόμα και για να κάνουν ειδικότητα, όταν βλέπουμε σε κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι η παιδιατρική που πάσχουν τα ελληνικά νοσοκομεία από οδειάτρους, η αναμονή να είναι τεράστια και αναγκάζεται επιστημονικό προσωπικό να κάνει τους τουριστογιατρούς ή να κάνουν γραμματεία για να έχουν το κάποιο στο ζήτημα. Γραμματεία γιατρός δεν κάνει. Σήμερα το ιατρικό επάγγελμα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και παγκοσμίως. Επαναλαμβάνω, για τις κρίσιμες ειδικότητες το νομοθετήσαμε μόλις προχθές 7.000.